Έχουμε περίπου το 50% των στρεμάτων της περιοχής των Πρεσπών. Όλη η Πρέσπα καλλιεργεί περίπου στα 10.000 στρέμματα. Ο Πελεκάνος έχει 1.000 τόνους μεικτά περίπου φασόλια το χρόνο, αναλόγως πώς θα πάει και η σεζόν. Φέτος είναι μια χρονιά, θα έλεγα, μέτρια. Είχαμε βέβαια κάποια θέματα με αυτούς που είχαν, ή τους πρώιμους παραγωγούς που είχαν σπείρει πρώιμα. Τους είχε πιάσει ο καύσωνας. Θα δούμε εκεί λίγο πτώση στην παραγωγή μας. Περιμένουμε λίγο πιο πάνω, μεγαλύτερες προσδοκίες έχουμε από τους όψιμους παραγωγούς. Έρχεται ο παραγωγός, παραλαμβάνουμε με κάποια κωδικοποίηση, η οποία παίρνουμε από το πρότυπο από το άγκρο, ολοκληρωμένης διαχείρισης. Αφού κωδικοποιηθεί το προϊόν αναγροτεμάχιο και αναπαραγωγό, περνάει στο στάδιο της διαλογής, όπου είναι καλύμπρο, χρωματοδιαλογίας, χειροδιαλογή, και φτάνουμε στο τελικό στάδιο που είναι η συσκευασία. Εάν απαιτείται, έχουμε και μία ξύρανση στο προϊόν, αναλόγως τι καιρό θα έχουμε. Και μεγαλόσπερμα, τα οποία είναι και καταχωρημένα ως προϊόν προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, το οποίο εμείς το τρώμε φασολάδα και όλη η χώρα. Και βεβαίως είναι και οι περίφημοι γίγαντες ελέφαντες Πρεσπών, που είναι και αυτά προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης. Η διαφορά του γίγαντα και του ελέφαντα είναι ότι ο ελέφαντας είναι λίγο πιο μεγάλος και πλακέ σε σχέση με το γίγαντα, που είναι πιο στρογγυλεμένο. Και για μας ο συνεταιρισμός είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ανάπτυξης, της οικονομικής ανάπτυξης του τόπου μας. Ο Δήμος στήριζε και θα στηρίζει συνέχεια τον συνεταιρισμό αυτό, γιατί είναι η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, που είναι η βασική ασχολία των κατοίκων της περιοχής μας.